Ο Τριαντάφυλλος Κουρούκλας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και θα συζητήσουμε με αφορμή την υπέροχη έκθεση της φωτογραφικής λέσχης όψης, της οποίας θα μάθουμε και την ιστορία, γιατί νομίζω, κύριε Κουρούκλα, δεν τα έχουμε πει ποτέ για την φωτογραφική σας λέσχη και θεωρώ ότι είναι μεγάλο ατόπιμα της εκπομπής αυτής. Κάτι της λείπει τόσο καιρό. Τι της λείπει. Να, δεν της έλειπε, λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, να μην. Δεν είναι ατόπιμα, απλά δεν έτυχε να συμπέσουμε σε κάποια συγκυρία που να έχουμε εμείς κάποια δραστηριότητα και να μιλήσουμε και να βολεύει για το πρόγραμμα. Όχι, είναι βαριά η ευθύνη γιατί παίρνουμε στις πλάτες μας. Να μην ανησυχείτε, δεν είναι δικό σας χρέος. Είναι δικό μας να σας ψάξουμε. Αλλά τώρα έχετε συγκεντρώσει όλο αυτόν τον κόσμο που δεν ξέρω αν είναι σύνηθες να κάνετε μια τόσο τακτικές εκθέσεις. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά είδα πολλά ονόματα μαζί και είναι κρίμα να μην αναφερθούμε καθώς έχετε σήμερα και τα εγγένειά της. Ναι, σήμερα είναι τα γένεια στη Μονή Λαζαριστών στις 7.30 το απόγευμα. Mm-hmm. Φυσικά είστε προσκεκλημένοι όλοι να έρθετε. Μερσή. Λοιπόν, οι 15 φωτογράφοι είναι μέλη της φωτογραφικής λέσχης όψης. Δεν κάνουμε πολυτακτικά εκθέσεις, όπως είπατε. Όταν υπάρχει δουλειά και πιστεύουμε ότι πρέπει να δειχθεί και να έρθουμε σε επικοινωνία με το κοινό, τότε το τολμούμε. Είναι σε άσπρο μαύρο, δεν είναι σε άσπρο μαύρο, γιατί έτυχε να πέσουν οι μαζί της. Είναι και έγχρωμες δουλειές από κάποιους φωτογράφους. Απλά είναι ατομικά πορτφόλιο. Δηλαδή μικρές ατομικές εκθέσεις μέχρι 14 φωτογραφίες. Mm-hmm. Στο σύνολό τους πόσα. Είναι σύνολο 163 φωτογραφίες από 15 φωτογράφους. 15 δηλαδή μικρές ατομικές εκθέσεις. Από δουλειά που δουλεύτηκε προσωπικά από τον κάθε φωτογράφο, αλλά και στη λέσχη στις παρουσιάσεις που κάνουμε κάθε Τετάρτη, τα τελευταία 4-5 χρόνια κυρίως. Μάλιστα. Χωρίς κοινό θέμα. Όχι. Δεν υπάρχει κοινό θέμα. Ποτέ δεν λειτουργούμε. Ο κάθε φωτογράφος επιλέγει τη δική του θεματολογία. Αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό και μπορείτε να το διαπιστώσετε και στο δελτίο τύπου όπου το επισημαίνουμε, είναι ότι ο κάθε φωτογράφος έχει ένα δικό του ύφος. Αυτό γίνεται θέμα στην παρουσίασή του. Από πότε λειτουργεί η φωτογραφική λέσχη σας? Η φωτογραφική λέσχη δημιουργήθηκε το 1994. Του χρόνου κλείνουμε τα 30 μας χρόνια. Ξεκινήσαμε αυτή την έκθεση ως, ας το πούμε, έναρξη μια σειράς δραστηριοτήτων που θα κάνουμε στη διάρκεια της χρονιάς αυτής και της επόμενης με αφορμή την επέτειο των 30 ετών. Μάλιστα. Κάποιοι από εμάς τους φωτογράφους, βέβαια, μέλη της φωτογραφικής λέσχης όψης, κάναμε και την πρώτη μας έκθεση εδώ, στους τοίχους της τότε μη ακόμα ανακαινισμένης Μονής Λαζαριστών, το 1992. Πριν είχαμε κρεμάσει τείχους. Πριν τη λέσχη. Πριν ξεκινήσει η λέσχη. Ήμασταν τότε η φωτογραφική ομάδα Σταυρούπολης. Έτσι λεγόταν τότε το σχήμα. Μέχρι τότε μετονομαστήκατε, ήρθε ο Καλλικράτης, γίνανε αλλαγές μεγάλες. Όχι, το 94 ως καλλιτεχνική ανάγκη όλων προέκυψε η δημιουργία μιας ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα και κοινή στάση στα φωτογραφικά πράγματα. Και έτσι δημιουργήσαμε το 94 τη φωτογραφική λέσχη όψης. Και βλέπω και πολύ ωραία δουλειά τώρα. Όση ώρα μιλάμε. Έχω την τύχη και μαζί με τους τηλεθέατες να μοιραζόμαστε στιγμιότυπα από τις φωτογραφίες και είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον και όταν και κάποιος θεατής επισκεφθεί και την έκθεση, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι μπορεί να έρθει σε ένα διάλογο ανάλογο και με το επίπεδο των γνώσεων που έχει. Η απόλαυση έχει διαφορετικά επίπεδα. Να απολαύσει η φωτογραφική δουλειά του κάθε φωτογράφου. Τι ωραία που το είπατε. Τις μεμονωμένες. Το είπατε πολύ ωραία αυτό, το η απόλαυση έχει πολλά επίπεδα. Γιατί να είμαστε μονοδιάστατοι. Έχει πολλά επίπεδα. Δηλαδή δεν απευθύνεται μόνο σε εξειδικευμένο κοινό, αλλά σε ένα κοινό που δεν ασχολείται συστηματικά με τη φωτογραφία. Μπορεί να όμως είναι ένας εκπαιδευμένος θεατής. Σήμερα φωτογραφίες έχουμε πάρα πολλές. Με την ψηφιακή τεχνολογία η φωτογραφία έχει διαδοθεί τα μέγιστα. Μπράβο σας. Τι ώρα θα βρεθεί ο κόσμος και πού στα εγγένειά σας? Στις 7.30 στην Μονή Λαζαριστών. Ναι. Η είσοδος είναι επί του Σοδού Κολοκοτρώνη. Mm-hmm. Ακριβώς μετά την έδρα του ΜΟΜΟΣ, του σύγχρονου μουσείου της Θεσσαλονίκης που ενσωμάτωσε τα μουσεία της πόλης. Θα χαρούμε να δούμε τον κόσμο από κοντά, να μιλήσουν και με τους δημιουργούς, αλλά και κυρίως με τα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Επίσης.